Θα κάνουμε αυτό που λέει ο Χριστός, έτσι θα τον ομολογούμε. Όχι τόσο με τα λόγια και με τα λόγια, αλλά κυρίως με τη ζωή μας. Και ο διαχωρισμός είναι αναγκαίος. Ο Χριστός μας τον έχει προαναγγείλει. Δεν ήθελε να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Θα το έχετε διαβάσει στο Ευαγγέλιο, έτσι. Θα χωρίσω μητέρα από κόρη, πατέρα από γιο, νύφη από πεθερά. Ήρθα, λέει, να βάλω φωτιά στη γη. Επομένως θα το περιμένουμε αυτό το χλεβασμό και αυτή την απαξίωση. Εμείς θα τους προειδοποιούμε. Πρέπει να τους προειδοποιούμε. Όπως έκανε και ο δίκαιος Λότ στους γαμπρούς του. Και θυμάστε τι του απάντησαν. Ή τι είπαν μάλλον. Έτσι τους είπε, αύριο η πόλη θα καταστραφεί. Τους προειδοποίησε. Και τι είπαν. Γελιάζει ο Λότ. Πλάκα μας κάνει. Σιγά. Τίποτα δεν θα γίνει. Όπως όλες οι μέρες θα είναι και η αυριανή μέρα. Μα δεν ήταν. Ευνίδιος ο όλεθρος. Έτσι θα είναι και τώρα, έτσι. Ευνίδιος θα έρθει ο όλεθρος. Όπως ήρθε εκεί στην Θεσσαλία, έτσι. Που από ό,τι μου είπανε γινόταν πάρα πολλές μαγείες στα χωριά αυτά και πάρα πολύ ανηθικότητα. Πάρα πολύ ανηθικότητα, ειδικά Πολύ περισσότερο από ό,τι στην σε ένα Αθήνα. χωριό που βούλιαξε ολόκληρο, μου είπαν ότι είχαν τόση διαφθορά οι άνθρωποι που είχαν φτιάξει 10 καταστήματα αυτά της κακιάς ώρας. Με συγχωρείτε, με γυναίκες από την Ουκρανία. Λοιπόν, σε ένα χωριό. Καταλάβατε. Μετά τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά δεν βλέπουμε την πραγματική αιτία, βλέπουμε την επιφάνεια, τα φράγματα και τα αντιπλημμυρικά. Από πίσω είναι η αμαρτία που φέρνει όλα αυτά, τις καταστροφές. Οπότε, είστε μακάριοι, δεν λέει ο Κύριος, αν σας χλεβάσουν, αν σας βρίσουν, αν σας απαξιώσουν, αν σας ονειδήσουν, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, επειδή είστε δικοί μου και με ακολουθείτε και του Ευαγγελίου. Και λέτε οι δικοί μας άνθρωποι είναι δικοί μας. Εγώ βάζω ένα ερωτηματικό, έτσι. Πόσο δικοί μας είναι οι κατά σάρκα συγγενείς, έτσι. Και πόσο δικοί μας είναι αυτοί που είναι γύρω μας τώρα, έτσι. Οι κατά πνεύμα συγγενείς. Πολύ πιο δικοί μας είναι. Γιατί ακριβώς τολμώ να πω, έχουμε όχι μόνο το ίδιο πνεύμα, το πνεύμα του Άγιου, αλλά και την ίδια σάρκα, έτσι, γιατί κοινωνούμε το σώμα και το όνομα του Χριστού. Αυτοί ούτε το ίδιο πνεύμα έχουν με εμάς, ούτε την ίδια σάρκα τελικά. Γιατί δεν κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να φτιάξει τη γενιά του. Όταν ο ιερέας κάνει προσκομιδή, λέει σε ένα σημείο, την δε γενεάν αυτού τη διηγήσετε. Ποιο θα διηγηθεί, λέει, τη γενιά του Χριστού. Έτσι, είμαστε η γενιά του Χριστού και πρέπει να παραμείνουμε η γενιά του Χριστού, παιδιά του Χριστού, έτσι, δεν είμαστε παιδιά του κόσμου. Αυτοί μπορεί να βαφτίστηκαν οι καημένοι, αλλά είναι παιδιά του κόσμου. Μπορεί να λένε ότι πιστεύουν, αλλά στην πράξη δεν πιστεύουν. Γιατί δεν ζουν όπως λέει η πίστη να ζουν. Θα πεις εμείς ζούμε, τουλάχιστον προσπαθούμε. Νομίζω ότι προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε να ζήσουμε όσο μπορούμε. Και παρακαλάμε τον Χριστό να μας ελεήσει. Επομένως, δεν έχουμε τίποτα κοινό μαζί τους. Πολύ πιο δικοί μας είναι οι κατά πνεύμα αδελφοί, έτσι, παρά οι κατά σάρκα συγγενείς. Μάλλον θα έλεγα είναι εχθροί μας και όχι φίλοι μας και δικοί μας άνθρωποι. Και το αποδεικνύουν στην πράξη, έτσι, με αυτά που λένε και όπως το είπατε, με το ότι μας χλεβάζουν, μας εμπέζουν. Αυτή είναι η αγάπη σας. Και μας λέτε ότι είστε και δικοί μας άνθρωποι. Εμείς σας αγαπάμε και σας θεωρούμε δικούς μας, όπως και όλους τους ανθρώπους θεωρούμε δικούς μας. Αλλά δεν μπορούμε και να ζήσουμε όπως ζείτε, έτσι, για να αποδείξουμε ότι σας αγαπάμε με τον τρόπο που θέλετε εσείς να σας αγαπάμε. Όχι. Θα σας αγαπάμε όπως λέει ο Χριστός. Θα αγαπάμε δηλαδή τη σωτηρία σας, καταλάβατε. Όταν λοιπόν έτσι σκεφτόμαστε και προσευχόμαστε για αυτού, θα μα δείξει ο Θεό και τι να κάνουμε και ενδεχομένω τι να του πούμε. Αλλά κυρίω δεν είναι τι να του πούμε.
είναι αν εμείς ζήσουμε όπως λέει ο Χριστός, έτσι, ζήσουμε τη ζωή του Χριστού. Κοιτάξτε, πώς διαδόθηκε ο χριστιανισμός. Από 12 αγράμματους και πανφτωχούς ψαράδες. Και όμως γέμισε όλη η τότε οικουμένη, ο τότε γνωστός κόσμος, έτσι, σε πολύ λίγα χρόνια, από χριστιανούς. Πώς έγινε αυτό? Αφενός μεν βέβαια υπήρχε χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν τίθεται αμφιβολία. Ο Χριστός δηλαδή ήταν μαζί τους, αλλά αφετέρου ήταν και η ζωή που ζούσανε οι χριστιανοί τότε, που δεν τη ζούμε εμείς σήμερα. Η αγάπη δηλαδή, που ζούσαν μεταξύ τους η Εκκλησία, τα μέλη της Εκκλησίας. Διαβάστε τις πράξεις να δείτε πώς λέει. Ήτανε λέει μία ψυχή και μία καρδιά οι χριστιανοί τότε. Και η ζωή τους ήτανε μία ασκητικότατη ζωή, έτσι, με πλούσιο κήρυγμα και λατρευτική ζωή. Σχεδόν καθημερινά κοινωνούσαν, έκανε τη λειτουργία, άκουγαν το κήρυγμα και μεταλάβανε, λέει, άρτου, και σχολιάζει ο Ρωσόστομος, άρτο λέει, όχι τρυφή, όχι γλέντια και φαγοπότια, ψωμάκι τρώγανε, παξιμάδι, ασκητική τροφή, νίστευαν. Άκουαν κήρυγμα με τις ώρες, με τους Αποστόλους και κοινωνούσαν και ζούσαν, λέει, ένα γαλιάσι καρδίας. Αυτή τη ζωή έβλεπαν οι δωλολάτες και λέγανε, μα να μπούμε κι εμείς αυτούς, να ζήσουμε κι εμείς αυτό το πράγμα που δεν το βρίσκουμε πουθενά. Να πεθαίνουνε για να περιθάλψουν τους ειδωλολάτρες. Αυτό ήταν πια που τους τρέλανε. Οι χριστιανοί, ξέρετε, σε καιρό επιδημίας, πραγματικής επιδημίας, που πέθαναν οι άνθρωποι σοριδών, οι ειδωλάτρες τι κάνανε όταν έπεφτε στο σπίτι τους, ας πούμε, η πανούκλα? Τον άρρωστο με το κρεβάτι τον πετάγανε στον δρόμο και τον παρατάγανε να πεθάνει στον δρόμο. Γιατί σου λέει, κόλλησε αυτός, θα πεθάνουμε όλοι. Λοιπόν, πέτα τον. Και πηγαίνουν οι χριστιανοί, παρακαλώ, που δεν τον ξέρανε και τον περιποιόντουσαν στον δρόμο, τον άρρωστο αυτόν τον εγκαταλελειμμένο, και κολλούσαν αυτοί και πέθαιναν και χαιρόντουσαν που πέθαιναν, θυσιαζόμενοι για τον άγνωστο ειδωλολάτρη. Αυτό τους τρέλανε τους ειδωλολάτρες. Και σου λέει, στάσου, τι είναι αυτοί που πάνε πανηγυρίζοντας το θάνατο, που δεν φοβούνται να πεθάνουν? Καταλάβατε, αυτό είναι που δεν ζούμε εμείς σήμερα. Το έχουμε χάσει. Αυτό πρέπει να ξαναβρούμε. Αυτό είναι που τράβηξε όλο τον κόσμο και έγιναν χριστιανοί. Τώρα βλέπετε, όλος ο κόσμος αποχριστιανίζεται. Γιατί πρώτα έχουμε αποχριστιανιστεί εμείς οι ίδιοι οι χριστιανοί. Δεν ζούμε αυτό το πράγμα. Ποιος πεθαίνει για τον άλλον τώρα? Σιγά, τι να πεθάνει? Εδώ δεν δίνουμε μια ώρα για τον άλλον. Το σκεφτόμαστε. Να διαθέσουμε μια ώρα για τον άλλον. Καταλάβατε? Εκείνο το θέμα, το πρόβλημα. Οπότε πρώτα η αλλαγή πρέπει να γίνει σε εμάς, μέσα μας. Και έτσι θα βρούμε να πούμε και στους άλλους αυτό που είπε η κυρία, έτσι. Πώς να εμπνεύσουμε τους άλλους. Έτσι θα τους εμπνεύσουμε. Όταν μιμηθούμε τον Χριστό και τους πρώτους χριστιανούς. Θυσιαζόμενοι δηλαδή, σταυρούμενοι. Βλέπεις πώς ο Χριστός τράβηξε όλους κοντά του. Όταν σταυρώθηκε, όταν πέθανε. Και αυτή είναι και η δόξα του και η δόξα μας. Είστε μακάριδες, λέει ο Χριστός. Αν σας πούνε έτσι σκληρόκαρδους, σας ονειδήσουν, σας βγάλουν το όνομά σας, λέει, ως πονηρό. Αυτό που λες, να βγάλεις πονηρή φήμη, πονηρό όνομα, κακό όνομα δηλαδή, ότι είσαι σκληρόκαρδη, τι πιο καλό. Και μόνο αυτό θα σου πούνε κι άλλα πολύ χειρότερα, ότι είσαι εχθρός της κοινωνίας, ότι διασπάς την ενότητα. Την ενότητα του ποιμνίου, την ενότητα του σώματος του Χριστού, έτσι, είσαι επικίνδυνη, κλπ.